Γεια σας, είμαι η Όλγα και σήμερα θέλω να σας πω λίγα πράγματα που ξέρω για το Χελιδόνιο. Χελιδόνιο είναι ένα βότανο όχι πάρα πολύ γνωστό. Δεν το ξέρουν όλοι. Πολλές φορές είδα το πητάνε όταν είναι στην αυλή, το προσπερνάνε. Είναι ένα τίποτα. Αλλά δεν είναι ένα τίποτα, είναι ένα βότανο με μεγάλη ιστορία. Ξέρω ότι από την αρχαιότητα οι άνθρωποι χρησιμοποιούν χελιδόνιο. Παρόλο που έχει πάνω από 20 τοξικές ουσίες μέσα, είναι τοξικό φυτό, αλλά σε μικρή δοσολογία είναι φάρμακο. Θα σας πω λίγα πράγματα. Δεν θα μπορώ να σας πω σήμερα σε ένα βίντεο όλες τις συνταγές που ξέρω. Απλά θα σας δώσω πρώτα μία συνταγή για να καθαρίζετε το πρόσωπό σας από ακμή. Και στο τέλος θα σας δώσω μία συνταγή που καθαρίζει πάρα πολύ καλά το αίμα μέσα σε 75 ημέρες. Εύκολη, χωρίς αλκοόλ. Η δεύτερη. Λοιπόν, ακούτε. Θέλετε βέβαια, αν σας ενδιαφέρει. Έχω πολύ πράγμα γραμμένο. Σήμερα έχω και βιβλίο μπροστά και τετράδιο. Πολύ πράγμα. Πολλές φορές διάβαζα ότι χελιδόνιο είναι ένα βότανο που καθαρίζει τα πάντα στο δέρμα, καθαρίζει το αίμα και γιατρεύει το καρκίνο. Αλλά με ποιο τρόπο? Δεν γιατρεύει ακριβώς το καρκίνο. Θεραπεύει καρκινογόνους όγκους. Αλλά με ποιο τρόπο? Δεν τα εξαφανίζει, απλά προσωρινά καθυστερεί πολλαπλασιασμό των όγκων. Για κάποιον είναι σημαντική πληροφορία. Δηλαδή οι όγκοι δεν μπορούν να πολλαπλασιάζονται. Για κάποιον είναι μαζί με άλλες θεραπείες, είναι δηλαδή ωραίο πράγμα. Και πίνουμε σε πολύ μικρή δοσολογία. Στο τέλος του βίντεο μπορείτε να δείτε το κομμάτι που είναι για καθαρισμό αίματος. Είναι αυτό για τη δύσκολη περίπτωση. Αλλά παρόλο αυτό είναι και όταν θέλουμε να νιώθουμε καλύτερα, όταν ξέρουμε ότι έχουμε πολλές τοξίνες, έχουμε πάρει πολλές αντιβιώσεις, τρώμε πολύ ψωμί, πολύ σοκολάτα, τρώμε αυτά που δεν πρέπει, κάνουμε ό,τι γουστάρουμε και στο τέλος το αίμα μας χρειάζεται καθαρισμό. Και δεν θέλουμε να μπούμε στη διαδικασία δύσκολη, θέλουμε εύκολα πράγματα. Τώρα, όποιος έχει ακμή, είναι μερικές προτάσεις. Η δική μου πρόταση, όποιος κάνει σαπούνι, να κάνει σαπούνι με χελιδόνιο. Βράζουμε το βότανο, χρησιμοποιούμε αντί για νερό το τσαγάκι αυτό, παίρνουμε το βότανο αποξηραμένο, κάνουμε σκόνη, βάζουμε μέσα στα σαπουνάκια και γίνεται ένα πολύ ωραίο σαπούνι προσώπου. Όποιος δεν φτιάχνει σαπούνι, αλλά κάθε μέρα πλένει το πρόσωπό του, μπορεί να πάρει ένα κουταλάκι του γλυκού αποξηραμένο βότανο για 300 γραμμάρια νερό, θα βράζει 3-4 λεπτά, θα στραγγίσει και με αυτό το νερό και κάνει πλύσεις για να φύγουν τα σπυράκια διάφορα. Ξέρω ότι το φρέσκο χυμούλι, ξέρετε, μια φορά μου μιλούσα με την κουμπάρα μου και μου λέει: «Όλγα, έχω ένα φυτό που όταν το κόβω βγάζει ιόδιο. Τι είναι αυτό?» Αυτό το ιόδιο δεν είναι ιόδιο. Είναι ένα πορτοκαλοκίτρινο χυμούλι που βγάζει. Αν κόβεις το φύλλο ή αν κόψεις το φυτό ή αν κόψεις τη ρίζα, και το ίδιο πράγμα είναι, βγαίνει αυτό το ζουμί από το δέντρο. Αυτό το ζουμί μπορεί να καθαρίζει, να φύγουν κρυατοειλές. Απλά να προσέξετε να μην πάει γύρω-γύρω, δηλαδή εκεί που δεν είναι η ηλιά. Μόνο εκεί τοπικά να προσπαθήσετε. Αυτό δεν είναι ιόδιο, αυτό είναι ζουμί το βότανο που σε μικρή δοσολογία σκοτώνει τα παράσιτα. Και όποιος έχει εδώ πέρα στα... Δεν ξέρω, πολλές φορές βγαίνει εδώ πέρα στα δάχτυλα. Είναι ένα πράγμα... Θα βρω τη λέξη, θα τη γράψω και να βάλω και φωτογραφία να καταλάβετε για ποιο πράγμα μιλάω. Φεύγουν και αυτά. Τέλος πάντων, πρέπει να προσπεράσουμε αυτό το κομμάτι. Όλοι πάλι κόλλησε. Αυτό το χυμούλι το ζωντανό.
Το κρατάμε από τον Απρίλιο μέχρι το Σεπτέμβριο, μαζεύουμε το φυτό, το στεγνώνουμε, το έχουμε, αλλά όλο το καλοκαίρι μπορούμε να κάνουμε θεραπεία κρέατο ελιές και αυτά τα που θα το βρω τέλος πάντων. Τώρα το πιο βασικό κομμάτι. Πώς μπορούμε να παλέψουμε το βρώμικο αίμα, ας το πούμε έτσι, να καθαρίζουμε το αίμα μέσα σε 75 ημέρες. Εγώ τώρα, συγγνώμη, θα διαβάζω. Τι κάνουμε. Θα χρειαστούμε βότανο αποξηραμένο. Κάθε μέρα ένα κουταλάκι του γλυκού αποξηραμένου βότανο και μία κούπα καυτό νερό. Παίρνουμε, το βράδυ κάνουμε αυτό, σε μία κούπα βάζουμε το βότανο, βάζουμε από πάνω καυτό νερό, είτε λίγο, είτε κάνουμε αυτό στο θέρμος, να είναι ζεστό όλη τη νύχτα, το πρωί στραγγίζουμε και πίνουμε 1/3 από το ποτήρι, περίπου 70 γραμμάρια, 75 εκεί, μισή ώρα πριν το φαγητό, 3 φορές την ημέρα. Αυτό κάνουμε 15 μέρες. 15 μέρες κάνουμε και θεραπεία, 15 μέρες κάνουμε διακοπές. 15 μέρες δεύτερο στάδιο, μετά 15 μέρες κάνουμε διακοπές. Και το τρίτο στάδιο, 15 μέρες κάνουμε θεραπεία, την ίδια. Και μας βγαίνει ολόκληρο το σύνολο, 75 μέρες κάνουμε καθαρισμό αίματος με το χελιδόνιο. Και κάθε μέρα εκείνη τις 45 μέρες που πίνετε, θα χρειαστείτε ένα κουταλάκι του γλυκού από το βότανο, όχι παραπάνω. Αντιδείξεις αυτό δεν γνωρίζω αν έχει. Δεν ξέρω αν έχει, βασικά δεν νομίζω να έχει αντιδείξεις. Όσο έψαχνα δεν βρήκα κάποιος που δεν μπορεί να το κάνει, μόνο κάποιος που δεν το θέλει αυτό ή φοβάται. Γιατί ο φόβος είναι μια ουσία φοβερή. Όποιος φοβάται, παιδιά, δεν θα το κάνει αυτό. Και το δεύτερο, το κουταλάκι του γλυκού δεν πρέπει να είναι με βουνό. Το κουταλάκι του γλυκού αυτό είναι 2,5 με 3 γραμμάρια, όχι παραπάνω. Εντάξει, δεν είναι κουταλάκι του γλυκού, είναι κουταλάκι του γλυκού. Μπορεί να είναι κούπα 200 γραμμάρια, μπορεί να είναι κούπα 250 γραμμάρια. Την ποσότητα που θα στραγγίσετε να τη χωρίσετε σε 3. Ή πιέ εγώ αυτό το φάρμακο, σε μισή ώρα τρώω. Δεν θα φάω εγώ ένα σαντβιτσάκι, θα φάω κανονικά τη σαλάτα μου, το φαϊτό μου, να προσέχετε. Γιατί το φαϊτό είναι φαϊτό, δεν μπορούμε να τσιμπάμε. Κάποιες φορές πρέπει να τρώμε. Αυτό ήταν, δεν ξέρω αν τα είπα κατανοητά, αν τα είπα απλά, σίγουρα δεν τα είπα όλα, γιατί πάλι θα βγει τεράστιο το βίντεο. Όλα τα βότανα που είναι στη γη είναι θεραπευτικά για κάποιο λόγο. Απλά κάποια είναι πιο γνωστά, κάποια είναι άγνωστα. Όλα τα βότανα πρέπει να προσέχουμε. Είναι όλα τα βότανα είναι φάρμακα. Όποιος θέλει μπορεί να γουγκλάρει, να διαβάσει και άλλες πληροφορίες. Χελιδόνιο είναι αλλακτική. Τι γράφουν, γιατί είναι πάρα πολλές πληροφορίες. Αλλά στη δική μου οικογένεια αυτό το βότανο είναι χρησιμοποιούμε πάρα πολύ. Μέχρι που τα μικρά μωρά, τα μωράκια, κάνουμε μπάνιο, αλλά αντί για νερό τις πρώτες μέρες βάζουμε αυτό, τσαγάκι από χελιδόνιο. Ένα κουταλάκι του γλυκού βότανο για 3-4 λίτρα νερό βράζουμε. Αυτό το νερό βάζουμε στο νερό που θα κάνει μπάνιο το μωρό για να μην έχει σπυράκι, γιατί τα μικρά μωρά συνήθως βγάζουν αυτά. Πολύ καλά καθαρίζει την επιδερμίδα και αυτό. Θέλω να είστε καλά, θέλω να μάθετε πολλά πράγματα. Μ' αρέσει που γράφετε από κάτω. Ευχαριστώ όλους. Τα σημαντικά τα comment, σημαντικές πληροφορίες τα βάζω επάνω για να μπορεί να τα βλέπετε όλοι. Αυτό. Και φυλάκια από τη Θεσσαλονίκη.